Μάλλον το γνωρίζουν πολύ περισσότερο και πολύ καλύτερα οι συνδημότες μας ότι αυτό το οποίο είχα δεχθεί προεκλογικά την προεκλογική περίοδο ή επίθεση από τις άλλες δύο παρατάξεις ήταν για το βιολογικό σταθμό της Ελευθερούπολης. Ο οποίος βεβαίως δεν κρύβω να πω, είναι ένας βιολογικός σταθμός ο οποίος κατασκευάστηκε πριν από 25 χρόνια και είναι λογικό και επόμενο ότι κάποια στιγμή θα θέλει αναβάθμιση. Εμείς λοιπόν υποβάλαμε μία τεράστια πρόταση στο ΕΠΕΡΑ, πρόγραμμα ΕΠΕΡΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα περιβάλλον και αηφόρος ανάπτυξη του σημερινού ΙΠΕΚΑ, του τότε ΙΠΕΧΟΔΕ, 4 εκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού. Δυστυχώς είχαμε φτάσει στο σημείο της δημοπράτησης, αλλά λόγω της προεκλογικής περίοδου δεν καταφέραμε να το δημοπρατήσουμε. Και αυτές οι εκλογές. Δεχθήκαμε δηλαδή μία επίθεση για κάποιες ενέργειες που είχαμε κάνει και για έναν βιολογικό που ήδη υπήρχε, αλλά η απόδοσή του ήταν 50% και όχι 85-90% όπως προβλέπετε. Και δεχθήκαμε επίθεση από ποιον? Από τον κύριο Ξουλόγη, ο οποίος έχει ένα δήμο Πιεραίων, χωρίς να έχει πουθενά βιολογικό, με εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης τα οποία τα έχει κάνει και μάλιστα με όχι ένα φρεάτιο, για να μην μπω στις λεπτομέρειες, με όχι όρους τεχνικούς θεμητούς και να πέφτουν τα λίμματα στα ρέματα του Μαρμαρά και τελευταίως είχαμε βγάλει και φωτογραφίες και τα πήγαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο και τα καταγγείλαμε. Από αυτόν καταγγελθήκαμε. Και βεβαίως σήμερα αν πάτε στο Δήμο Ορφανού υπήρχαν προς τιμήν του τότε Δημάρχου και Προέδρου της ΔΕΙΑ μετέπειτα ΔΕΙΑΚΟ του κυρίου Σούρθα είχαν γίνει τρεις βιολογικοί καθαρισμοί. Του Ορφανού, του Ορφανίου, του Ποδοχωρίου και του Ακροποτάμου. Με πληροφόρησαν οι πολίτες της περιοχής, του πρώην Δήμου Ορφανού, ότι μυρίζει η περιοχή των βιολογικών καθαρισμών. Τότε εγώ με κάποιον συνεργάτη μου, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά από βιολογικούς, περάσαμε και είδαμε την κατάσταση. Η κατάσταση είναι απελπιστική. Δηλαδή? Οι βιολογικοί δεν λειτουργούν καθόλου. Όσο και αν θέλουν να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα, στέλνοντας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ένα υπόμνημα και λέγοντας ότι αυτά που ακούγονται είναι ψέματα, εγώ τους διαψεύδω για μια πολλωστή φορά και τους λέω ότι δεν λειτουργεί κανένας βιολογικός, έχω υλικό φωτογραφικό και βίντεο για να τα παρουσιάσω και τι κάνω. Εκτός του ότι τα βοθρολήματα των βοθροφόρων τα ρίχνουν κατευθείαν σε ένα φρεάτιο στο οποίο είναι εκτός του βιολογικού καθαρισμού και άρα τα λίμματα ούτε από την έξοδο του βιολογικού βγαίνουν, ούτε οι βιολογικοί λειτουργούν. Οι λεκάνες αποξήρανσης και οι κεντρικές λεκάνες είναι όλες ξερές. Άρα έχουν να λειτουργήσουν αρκετό καιρό. Συγγνώμη, λοιπόν, οι βιολογικοί όμως σε αυτούς τους βιολογικούς καθαρισμούς δεν απασχολούνται κάποιοι εργαζόμενοι? Δεν υπάρχει κανένας, είναι κλειστοί, κλειδωμένοι. Και θα έλεγα τελευταίως έχουν βγάλει τις κλειδαριές και μπορεί ανεξέλεκτα να μπει ο καθένας να δει τι γίνεται πάνω. Από εκεί και πέρα δεν λειτουργεί τίποτα απολύτως. Τώρα το εύλογο ερώτημα που τίθεται είναι πού πάνε τα λίμματα αφού πέφτουν στο φρεάτιο, οι λεκάνες του βιολογικού είναι ξερές, από την έξοδο δεν βγαίνει τίποτε. Ήταν ένα ερώτημα που μου τέθηκε και από τους κατοίκους και την απάντηση βεβαίως τη δώσαμε άμεσα. Πήγαμε στα 10 μέτρα πιο κάτω. Ανοίξαμε καλάμια και τζίγρες και υπήρχε σωλήνα ελεύθερης ροής που από το φρεάτιο ανεπεξέργαστα λίμματα πέφταν κατευθείαν στο ρέμα. Που σημαίνει τι? Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να πάνε τα βιτιοφόρα και να διάσουν. Γιατί δεν θα πάνε μέσα στο βιολογικό. Ή κατευθείαν τα βιτιοφόρα τα αδειάζουν στο ρέμα ή τα ρίχνουν στο φρεάτιο, είναι το ένα και το αυτό. Γιατί όμως τα ρίχνουν στο φρεάτιο και όχι στο ρέμα? Για να περιπέξουν ακόμη μια φορά τους δημότες και τους κατοίκους ότι τα ρίχνουν εκεί και λειτουργούν οι βιολογικοί. Δεν λειτουργούν και όπως πάνε, από ό,τι φαίνεται, δεν θα λειτουργήσουν. Εύχομαι να λειτουργήσουν μια πολύ σύντομα. Μια ανακοίνωση που έβγαλε, βλέπω ότι...